Ιορδάνη, όσο και αν ακούγεται λογικό για μας ότι αξιολογείται το έργο βασικών υπουργείων σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης να βγάλει την οικονομία από την κρίση, ωστόσο βλέπουμε ότι αυτή η αξιολόγηση άναψε φωτιές. Άναψε φωτιές, Αντώνη, και θέλω να σου πω ότι υπάρχει ενόχληση. Υπάρχει ενόχληση και στους 8 υπουργούς που φαίνονται μέσα σε αυτό το μεγάλο ντοσιέ του Θεόδωρου Πάγκαλου να βαθμολογούνται και να αξιολογούνται, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Πολλοί από τους υπουργούς λένε ότι δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται υπουργοί που κάνουν μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια για το πρόγραμμα σταθερότητας να βαθμολογούνται ως μαθητές από το Θεόδωρο Πάγκαλο. Όλοι λένε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει, ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει επικαιροποιηθεί, δεν είναι το επικαιροποιημένο αυτό που είναι το τελικό εκεί που έχουν φτάσει και ότι τα περισσότερα από αυτά που αναφέρεται μέσα με πράσινο ή με κόκκινο έχουν περάσει από τη Βουλή, έχουν γίνει νομοσχέδια ορισμένα ή έχουν δρομολογηθεί, έχουν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν φύγει από τα χέρια τους, τέλος πάντων. Επίσης θέλω να σου πω ότι τουλάχιστον από τις κουβέντες, περισσότερο φαίνεται ότι ενοχλήθηκε η κυρία Λούκα Κατσέλη, η οποία έβγαλε και γραπτή ανακοίνωση, εξηγεί μία προς μία τις δράσεις που λέει μέσα αυτή η αξιολόγηση ότι έχει καθυστερήσει. Μάλιστα, η ίδια λέει ότι πρόκειται όχι για αυτό που αναφέρει ότι έχει πολλές καθυστερήσεις, αλλά για 5-0, ότι 5 και τα 5 αυτές δράσεις έχουν περάσει από τη Βουλή, έχουν φύγει από τα χέρια της. Τώρα θέλω να σου πω ότι ιδιαίτερη εντύπωση έχει κάνει η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου. Ένα κυβερνητικό στέλεχος στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου μου έλεγε το μεσημέρι ότι ουσιαστικά από αυτή την έρευνα φαίνεται ότι υπάρχει έλεγχος στην κυβέρνηση. Για πρώτη φορά υπάρχει ένα συγκεκριμένος έλεγχος, στενός έλεγχος για την υλοποίηση του προγράμματος σταθερότητας. Άρα το Μέγαρο Μαξίμου δεν αποδοκιμάζει τη βαθμολόγηση των υπουργών. Λέει βέβαια όπου υπάρχει έργο θα γίνονται και λάθη, αλλά έκανε αίσθηση ότι δεν αποδοκιμάζουν τη βαθμολόγηση των υπουργών. Και πάντως είναι φανερό ότι ο κύριος Σπάγκαλος δεν πήρε από μόνος του πρωτοβουλία να βαθμολογήσει τους υπουργούς. Κάποιος του δώσε τη σχετική εντολή. Τώρα, Μανώλη, η μία πλευρά είναι τι λένε οι υπουργοί για την αξιολόγησή τους. Ένα άλλο θέμα είναι πώς έφτασε αυτή η αξιολόγηση στον τύπο. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν να πούμε ότι έχει γίνει περίπου άνω κάτω η κυβέρνηση με την διαρροή αυτή τη έκθεση. Γιατί είναι πάρα πολλοί υπουργοί που είναι πάρα πολύ θυμωμένοι με τη διαρροή αυτή τη έκθεση. Το παράξενο είναι ότι έχει γίνει άνω κάτω η κυβέρνηση με μια βαθμολογία που δήθεν έχει γράψει και έχει συντάξει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Θόδωρος Πάγκαλος, μόνο που δεν είναι αυτός ο συντάκτης της έκθεσης. Κακώς λέμε βαθμολογία Θόδωρου Πάγκαλου. Ο συντάκτης της έκθεσης είναι μια απλή συνεργάτη στο γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Λέγεται Ανθή Σουλιτσιώτη και είναι η γυναίκα η οποία συνέγραψε και έφτιαξε αυτή τη βαθμολογία. Δεν είναι καν βαθμολογία Θόδωρου Πάγκαλου. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση όντως έχει γίνει ενώ κάτω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί υπουργοί που είναι πάρα πολύ θυμωμένοι, γιατί εμφανίζονται να έχουν καθυστερήσει, ενώ δεν έχουν καμία ευθύνη. Μου έλεγε, για παράδειγμα, υπουργός, ότι κατηγορείται ότι έχει καθυστερήσει την πρόθεση ενός νομοσχεδίου, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου στις αρμοδιότητές του, είναι αρμοδιότητα άλλου υπουργού, ο οποίος δεν εμφανίζεται καν στη λίστα, και το οποίο απλώς αυτός κάποια στιγμή συνυπογράφει όταν φτάνει στη Βουλή. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Άλλος υπουργός μου έλεγε ότι κατηγορείται για καθυστέρηση για θέματα τα οποία δεν είναι καθόλου της αρμοδιότητάς του και δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα σταθερότητας. Και όμως εμφανίζεται στη λίστα. Το τρίτο είναι αυτό που λες, ότι αντεξαρτήτως τώρα του τι ακριβώς είναι η λίστα, ποιος την έγραψε, πόση σημασία έχει, πόση σοβαρότητα έχει, αυτό που αναζητούν ορισμένοι είναι πώς διέρευσε, από ποιον διέρευσε και γιατί διέρευσε. Η αλήθεια είναι ότι η έκθεση αυτή βρισκόταν φυσικά στο γραφείο του Αντιπροέδρου, είχε φτάσει όμως και στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολλοί υπουργοί επίσης είχαν στα χέρια τους τα στοιχεία αυτά, συνεπώς πάρα πολύ ύποπτοι, δύσκολο να πει κανένας από ποιον διέρευσε και κυρίως εναντίον ποιον. Κυρίες και κύριοι, με πληροφορούν ότι ο κύριος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θέλει να παρέμβει. Κύριε Πάγκαλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αν και είναι κακή η τηλεφωνική σύνδεση, θα προσπαθήσουμε να σας ακούσουμε. Είμαι καθαρός για τον επιτάφιο στη Μάδρα, σαν καλός χριστιανός. Δυστυχώς πριν φύγω, σας είδα στην τηλεόραση και με κολλάσατε. Γιατί, κύριε Πάγκαλε? Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχήν, υπάρχει αυτή η έννοια της βαθμολόγησης που έρχεται και επανέρχεται, δεν είστε οι μόνοι. Υπάρχουν και μια-δύο εφημερίδες που τη χρησιμοποίησαν. Δεν βαθμολογεί κανείς κανέναν. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία την οποία υιοθετήσαμε. Απλώς υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης, υπάρχει ένα πλαίσιο σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτά τα δύο είμαστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσουμε, αφορούν τις σχέσεις μας με την Ευρώπη, τις σχέσεις μας με την παγκόσμια οικονομία και τις σχέσεις με τον εαυτό μας, με την πραγματική οικονομία δηλαδή. Είμαστε σε κρίση, όπως ξέρετε, έχουμε πρωτοφανή ελλείμματα, τα οποία δεν έχουν στο κράτος κανένα περιθώριο. Και έχουμε και ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Εμείς κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
κάνουμε άλλα από αυτά που λέμε. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που λέμε. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Υπάρχουν νομικά προβλήματα, υπάρχουν κατάλοιπα και βαρύνια του παρελθόντος, υπάρχουν κακές συνήθειες, υπάρχει ένα κράτος με τις δεδομένες παραδόσεις και σχέσεις με τον πολίτη. Και αυτά όλα πρέπει να αξιολογούνται. Να δούμε δηλαδή αν τα πράγματα προχωρούν όπως πρέπει ή δεν προχωρούν όπως πρέπει. Αυτά δεν έχει καμία σχέση με τους υπουργούς. Οι υπουργοί κάνουν όλοι και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι υπουργοί έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να σας πω πάντως, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε δίκιο. Εντάξει, ενδεχομένως να είναι μια δημοσιογραφική έκφραση βαθμολόγηση του Θόδωρου Πάγκαλου για τους υπουργούς κτλ. Ίσως να είναι δημοσιογραφική διατύπωση, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να σας πω πάντως ότι έστω και αν η έμφαση είναι ότι στην παρακολούθηση που λέτε εσείς, που εγώ το αποδέχομαι και συμφωνώ και μαζί σας αν θέλετε, πρέπει να σας πω την ίδια στιγμή ότι αυτή η παρακολούθηση του πώς πηγαίνει το πρόγραμμα και το πώς συμβάλλουν οι υπουργοί έχει κάνει την κυβέρνηση άνω κάτω. Τόσα πολλά τηλεφωνήματα. Αυτό το λέτε εσείς, με συγχωρείτε, αυτό το λέτε εσείς. Εγώ είμαι σε επαφή με πολλούς συναντάμους από το πρωί με διάφορα ζητήματα. Κανείς δεν μου εισέφρασε το προσωπικό παράπονο την μικρή κατηγορία. Το ακούω. Επιστέψτε με. Δεν έχω λόγο να σας πω ότι λέτε ψέματα. Ναι. Άρα και εσείς σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη δικιά μου μαρτυρία. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι εκεί για να βαθμολογώ και να αξιολογώ κανένα. Δεν έχω καμία τέτοια αρμοδιότητα. Εγώ εμφανίζω σε ένα σύστημα που θα σας το περιγράψω με δύο λόγια αμέσως μετά τα στοιχεία που δίνουν ήδη οι υπουργοί για τον εαυτό τους. Φοβάμαι ότι δεν ακούγεστε καλά πάντως, κύριε Πάγκαλε. Αυτά τα στοιχεία, αφήστε με να μιλήσω και θα μου ακούσετε. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τα υπουργεία, δεν προέρχονται από το λόγο ούτε από φαντασία μου. Εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα αξιολόγηση των υπουργών. Αυτό που έχω είναι μία εντολή του Πρωθυπουργού να κάνω αυτό το έργο και το κάνω. Δεν διαφωνούμε σε αυτό που λέτε, κύριε Πάγκαλε. Απλώς είδαμε την κυρία και είδαμε και ακούσαμε την κυρία Κατσέλη να βγάζει ανακοίνωση και να λέει ότι είναι ανακριβής η κρίση για το Υπουργείο της. Το τι είναι κάποιο να ζήσει ένα δικό σας πρόβλημα και βεβαίως όλοι χαρνόμαστε για την αξιοπιστία μας. Εγώ λέω ότι έχω και ένα μπροστά αυτό, γιατί είναι δημόσια υποχρέωση από τον Πρωθυπουργό σε υπουργό. Πάντως μην αμφισβητήσετε. Εγώ παντέχομαι όλα σας λέτε. Θέλετε να με ακούσετε, να σταματήσουμε. Καλά, και εμείς μπορούμε να ακούσουμε πάντως. Γιατί δεν είναι, αλλά εγώ δεν πήρα για να σας ακούσω. Σας άκουσα πριν. Είπατε τα επιχειρήματά σας. Ο μονόλογος, ξέρετε, πρέπει να διακόπτεται από τις δικές μου παρατηρήσεις. Περίπου αμφισβητήσατε τις δικές μου πληροφορίες ότι έγινε άνω κάτω η κυβέρνηση. Να σταματήσουμε, αν είστε έτσι. Δεν θέλετε να ακούσετε κανένα επιχείρημα να το δώσω έτσι πάντα πριν, δηλαδή. Αυτό θα σας επαναλαμβάνω ότι ο Πρωθυπουργός μου έδωσε μια ρητή εντολή να κάνω μια αξιολόγηση της προόδου προς την εφαρμογή του πλαισίου σταθερότητας και στο κάτω παραπάνω. Τα στοιχεία προέρχονται από τα Υπουργεία. Το σύστημα είναι online, δηλαδή δίνονται κάθε μέρα, κάθε ώρα τα στοιχεία από τους ίδιους ενδιαφερόμενους. Έτσι δεν τα δημιουργώ εγώ και καμία συνεργάτη. Μου πετάξει και το όνομα μια συνεργάτη εδώ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα. Προφανώς δεν είναι λάθος ενημερωμένη. Και σας δημοσίευση των στοιχείων αποκλειστική ευθύνη και συνολική έχω μόνο εγώ την πολιτική ευθύνη. Κανένας άλλος. Κύριε Αντιπρόεδρε, με συγχωρείτε. Που εγώ εφάρμοσα και το οποίο αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Τώρα να σας πω και ένα τελευταίο. Έτσι. Μάλιστα, σας ακούμε. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι υπουργοί κάνουν το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ότι πολλοί υπουργοί δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα στην ψήφια. Ξέρω καθενός, δεν αποκλείω κάποιος να σας είπε κάτι που τον βρήκατε κάπου. Αλλά εγώ όλους τους υπουργούς που έχω συναντήσει εκτιμούν ως ιδιαίτερη συμβολή στο έργο τους στην κύπραση αυτού του πλαισίου αξιολόγηση. Όπως εκτιμούν ως ιδιαίτερη συμβολή στο έργο τους και τη δημιουργία του Μητρώου Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου που επί 1,5 τον αιώνα το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε να δημιουργήσει αποτέλεσμα να μην ξέρουμε. Μάλιστα. Τι φορείς και τι υπηρεσίες έχει το δημόσιο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και όχι κάποιο είδος παρέμβαση στο έργο των υπουργών. Εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι ούτε αντικαταστάτης του πρωθυπουργού. Είμαι απλώς ένας υπουργός που έχει έναν ειδικό τίτλο και μια ειδική αρμοδιότητα. Σας ακούσαμε με προσοχή, κύριε Πάγκαλε, παρά το γεγονός ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι πάρα πολύ κακή. Υπήρχαν αρκετά παράσταση στην συνομιλία. Πάντως, καταλάβαμε κατανοήσαμε τις θέσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή ανάσταση.